Η διάσπαση της ΔΕΗ σε δύο κομμάτια και η περαιτέρω προώθηση της ιδιωτικοποίησης στον κλάδο δεν είναι κεραυνός ενεδρία, ανέφεραν στη συνέντευξη τύπου τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αρχικά θέλουμε να καταγγείλουμε τις απειλές για καταστολή και επιστράτευση του αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και το δίκαιο τους πηγάζει από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και τους καλούμε να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα μέσα από τα σωματεία τους και τους άλλους φορείς του συνδικαλιστικού κινήματος. Όπως ανέφεραν τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι λογική συνέχεια της πολιτικής της απελευθέρωσης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία με συνέπεια υπηρετούν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να βάλουν στο στόχαστρό τους την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα που αποδέχονται τον ευρωμονόδρομο παρά τις φλιαρίες τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, για κρατική ΔΕΗ κλπ. Και μιλάμε κυρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποδεχτεί και αποδέχονται νόμους και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας, την εν μέρει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.